Κυρίες, κύριοι, δυστυχώς εδώ και χρόνια προειδοποίησεις του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για το μετρό Θεσσαλονίκης επιβεβαιώθηκαν. Ένα ακόμα εμβληματικό αναπτυξιακό έργο, όπως το διαφήμιζαν όλες οι κυβερνήσεις, η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ, που όλες επέρονταν ότι το ολοκληρώνουν και μάλιστα το εγγενίαζαν κιόλας, απέδειξε για ποια ανάπτυξη μιλούν και συμφωνούν. Ασταμάτητη διοχέτευση δισεκατομμυρίων επί τη φορολογία του λαού, ως κέρδη σε μεγάλους επιχειρηματικούς κατασκευαστικούς ομίλους και εργολάβους, εκτόξευση προϋπολογισμών, χρονοδιαγράμματα κουρελόχαρτα, κυριολεκτικά ανέκδοτα. Με τους πραγματικούς κατασκευαστές, τους εργαζόμενους δηλαδή του μετρό, να έχουν βιώσει και να βιώνουν με κάθε κυβέρνηση εργασιακή βαρβαρότητα, δραματικές μειώσεις μισθών, διάλυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, τη μία εντατικοποίηση, την άλλη μαζικές απολύσεις. Και εδώ πρέπει να βγάλει συμπεράσματα οι εργαζόμενοι είτε της αρχαιολογίας, οι εργάτες, οι μηχανικοί, ότι δεν έγινε από κανένα λόγος για αυτά τα δικαιώματα τα εργασιακά, λες και η συζήτηση γίνεται σε μια εποχή της κατασκευής της πυραμίδας των Φαραώ, που ούτε εργασιακά δικαιώματα υπήρχαν, ούτε συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ούτε αυτά προβλέποντας στους προϋπολογισμούς. Με κάθε κυβέρνηση όμως, σε κάθε επένδυση ή διαγεύση, είτε δίκαιη την ονομάζουν κατά ΣΥΡΙΖΑ, είτε βιώσιμη κατά τη Νέα Δημοκρατία, αυτή είναι η καπιταλιστική ανάπτυξη. Η πρόταση του ΚΚΕ για μια άλλη σχεδιασμένη κεντρικά ανάπτυξη με βάση τα πραγματικά επιτεύγματα της επιστήμης και τα λαϊκά συμφέροντα αποδεικνύεται και στην περίπτωση αυτή απολύτως επίκαιρη και αναγκαία. Το μετρό απολύσει, είναι προφανές, έγινε πρόβλημα. Όχι όμως για τους κατασκευαστικούς ομίλους, για το λαό της Θεσσαλονίκης. Το πλήρωσε, το πληρώνει και θα το πληρώνει πανάκριβα με άμεση και έμεση αιματηρή φορολογία με το κόστος χρήσης του μετρό όταν ολοκληρωθεί, καθώς ο προϋπολογισμός του έχει εκτοξευθεί, η δε διαχείρισή του θα είναι ιδιωτική και κερδοσκοπική. Το ζήτημα του σταθμού Βενιζέλου με τα αρχαία ευρήματα τεράστιας σημασίας δεν πρέπει να αποκρύψει τη συνολική εικόνα. Η διαμάχη μόνο για το ζήτημα αυτό επιδιώκει να συσκοτήσει τις συνολικές διαχρονικές ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και για τις καθυστερήσεις και για το κόστος. Η καθυστέρηση δεν οφείλεται στα αρχαία της Βενιζέλου. Καθυστερήσεις υπήρξαν σε όλα τα στάδια του έργου, αλλά κανείς δεν μιλά γι' αυτό. Ο τρόπος κατασκευής του έργου, βλέποντας και κάνοντας η περιβόητη μελετοκατασκευή, ήταν επόμενο να φέρει τόσα προβλήματα. Αλλά από αυτά, μόνοι ωφελημένοι κατασκευαστικοί όμιλοι που εκτόξευσαν το κόστος λειτουργούσαν εκβιαστικά με καθυστερήσεις και διακοπές του έργου. Έργο που όταν ολοκληρωθεί θα ικανοποιήσει μόνο μερικώς τις ανάγκες μετακίνησης. Ούτε νήξη ουσιαστικά γίνεται για την επέκταση σε άλλες πολυπληθείς λαϊκές συνοικίες, όπως η Δυτική Θεσσαλονίκη, η Τούμπα και αλλού. Όταν η αστική συγκοινωνία του ΟΑΣΤ είναι σε τραγική κατάσταση και επίκειται χειροτέρευση με την επερχόμενη απελευθέρωση, δηλαδή ιδιωτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών με βάση την επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ και την εκτέλεση τώρα της Νέας Δημοκρατίας. Εδώ που έφτασαν τα πράγματα, ο καθένας πρέπει να πάρει την ευθύνη του. Η δήλωση του Πρωθυπουργού για ανασχεδιασμό του σταθμού Βενιζέλου με απόσπαση των αρχαίων είναι καταστροφική για τον αρχαιολογικό πλούτο και την ιστορική παράδοση της πόλης. Παρατείνει το χρονοδιάγραμμα και προφανώς το κόστος ολοκλήρωσης κατά πολύ ουσιαστικά στο άδειλο μέλλον. Ο Δήμος έχει καθήκον να συμβάλλει και στη γρήγορα υποπεράτωση του συνολικού έργου και ταυτόχρονα στην προστασία των αρχαιολογικών θησαυρών της πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης που εκπροσωπεί. Κάθε επιστήμονας έχει χρέος να υπερασπίσει το σκοπό της επιστήμης του. Με δύο κουβέντες κλείνοντας, οι τεχνικές δυνατότητες υπάρχουν για τη συμβίωση σταθμού και αρχαίων χωρίς καμία απόσπασή τους. Να σταματήσει, λέμε, κάθε συζήτηση για μετακίνησή τους που θα σημάνει την καταστροφή τους, όπως βεβαιώνουν οι ειδικοί επιστήμονες. Άμεσα, χωρίς καθυστερήσεις, να προχωρήσουν τα έργα ολοκλήρωση του μετρό, χωρίς καμία νέα καθυστέρηση ούτε νέα χρονοδιαγράμματα, να ξεκινήσουν μελέτες επέκτασης του μετρό στις άλλες συνοικίες. Η επιστήμη και η τεχνική υπάρχουν. Η πολιτική βούληση των κυβερνήσεων είναι αυτή που σταματά στα επιχειρηματικά συμφέροντα. Ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος καλούμε τον μοναδικό παράγοντα που μπορεί πραγματικά να δώσει λύση να κινητοποιηθεί άμεσα. Ο ίδιος ο λαός, οι φορείς του, να απαιτήσουν να τελειώνει επιτέλους το μετρό με διατήρηση της πολιτιστικής συγκοινωνίας πόλης, με διατήρηση των αρχαίων στο σταθμό του Βενιζέλου.